Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο που έκανα, οπότε είπα να κάνω όλο ένα έτσι χριστουγεννιάτικο. Ήταν χτες Χριστούγεννα, λογικά. Πάλι εδώ, ανανεωμένος. Άι Βασίλης, βλέπετε, πήρα μερικά κιλάκια. Θα πάμε να μοιράσουμε πάλι μερική χαρά σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, σε αυτή την πόλη των Emerald RP, αλλά όχι μόνο. Ναι, κάνω δώρα στο GDRP. Δίνω χαρά σε πολλούς που παίζουν αυτό το παιχνίδι, αλλά ώρα να δώσω και στον ίδιο μου τον αδερφό. Σκεφτόμουν τι δώρο να του πάρω για τα Χριστούγεννα. Όταν μπήκα στο δωμάτιό του, είδα ότι δεν το είχα παρατηρήσει τόσο καιρό, ότι το κινητό του βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι ραγισμένο και από πίσω είναι χάλια. Γενικά είναι παλιό κινητό, το έχει εδώ και 2-3 χρόνια. Οπότε ο καλός αδερφός, η Τσόνλι, του έχει ένα νέο κινητό. Εδώ έχουμε το Realme 7i. Είναι low budget κινητό. Κάνει γύρω στα 169 ευρώ, πολύ καλή τιμή, και είναι σε αυτό εδώ το εκπληκτικό χρώμα. Τι χρειάζεται ένας 14χρονος σαν τον αδερφό μου? Καλό επεξεργαστή για να παίζει παιχνίδια. Το έχει τούμπανο επεξεργαστή. Τι άλλο χρειάζεται? Πολύ μεγάλη μπαταρία. 6.000 μιλιαμπερόρια. Τι άλλο χρειάζεται ένας 14χρονος σαν τον αδερφό μου? Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι χρειάζεται καλή κάμερα. Οπότε αυτό έχει τριπλή κάμερα 48 MP. Βγάζει εκπληκτικές φωτογραφίες. Τώρα τι θα κάνω? Θα πάω, θα το αφήσω κάτω από το δέντρο, θα το αφήσω ένα σημείο. Και όταν το πάρει, θα χαρεί, ξέρω. Προτού κάνω αυτό το πράγμα, έχω και για εσάς μια έκπληξη. Θέλω να κάνω και σε έναν από εσάς ένα δώρο. Οπότε έχω εδώ ένα για τον αδερφό μου, έχω κι άλλο εδώ ένα σφραγισμένο για εσάς. Οπότε θα ανεβάσω ένα post στο Instagram μου αυτές τις μέρες. Πρώτο link στην περιγραφή. Αυτά που πρέπει να κάνεις είναι να με κάνεις follow τη Realme που έχει αυτά τα κινητά, like στο post και tag δύο φίλους σου. Αυτά είναι τα βήματα για να μπει στο giveaway. Και θα τον ανακοινώσω σε ένα από τα live stream μας, τον νικητή του Realme 7i. Και εκεί ακριβώς είναι το δέντρο και θα το τοποθετήσω κάτω από το δέντρο. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ. Το βάζω έτσι εκεί πέρα και ελπίζω να το καταλάβει. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Αν είναι, θα του αφήσω και ένα σημείο εδώ και καλά. Ήρθε ο Άι Βασίλης κάπου εκεί που για να το βρει εκεί. Επίσης, αυτή τη βδομάδα θα είμαι ντυμένος Άι Βασίλης και θα κάνω όπως το λες. Ναι, Hitman Άι Βασίλης, New Meta. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έχω πάρει ένα νέο μηχανάκι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει και αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τον Άι Βασίλη με αυτή εδώ την τρομερή μηχανάρα. Είναι από τις πιο γρήγορες στον κόσμο. Είναι αυτή εδώ. Φαντάζομαι τώρα με αυτά που είπα όλοι θα περιμένατε να δείτε καμιά wow μηχανή. Αλλά είναι αυτό εδώ το μικρό πιτσικλέτι. Παίζει να σκάσει ρόδα από το βάρος μου. Οπότε ο Άι Βασίλης σήμερα τι θα κάνει? Θα βοηθήσει τους καλούς. Θα πάω να δώσω δώρα όπως λεφτά, αμάξια. Θα τα κάνω gift σε έναν απλό πολίτη. Όσοι κάνουν κακά πράγματα, όπως οι αστυνομικοί του GTA που παιδιά σε κάθε live stream τα έχουν βάλει με το Hitman. Αυτοί ήταν κακά παιδιά φέτος και θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Ναι, παρακαλώ. Να σου πω κάποια πράγματα. Είμαι από το συνεργείο του Κενίτσι και η μπάτσι. Έρχονται και λένε συνέχεια θα σας κλείσω το μαγαζί. Πάλι θέμα με τους μπάτσους. Ναι. Δεν θα κανονίσω εγώ τους μπάτσους, φιλαράκι. Δώσε μου 30 χιλιάρικα στο αφημί 141 και στο πάνω μου. Του τα έχω ήδη μαζεμένα, να ξέρεις. Πάω να σηκώσω λεφτά από την τράπεζα. Μπορείτε να μου δώσετε λίγα λεφτά επειδή πιστεύω στον Άι Βασίλη. Ωραία, ναι. 300 χιλιάρικα σήμερα μαζί με αμάξια και όλα. Πιστεύετε στον Άι Βασίλη? Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Τα βλέπετε αυτά τα δώρα κάτω από το δέντρο. Πάρτε τα δικά σας. Άγιο Βασίλη, μπορείς να μου δώσεις λίγα λεφτά να φάω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ο Άγιος Βασίλης ποτέ παιδιά δεν δίνει λεφτά σε αυτούς που το ζητάνε. Είναι τεμπέληδες που απλά δεν δουλεύουν. Εγώ σε ποιους πάω να δώσω τα λεφτά? Σε αυτούς που πραγματικά το θέλουν πολύ. Οπότε, τα καλά παιδιά θα πάρουν δώρο. Τα κακά παιδιά θα πάρουν σφαίρες. Κατευθείαν αυτό θα πάρω. Ξέρεις τι, αυτό εδώ όπως είναι το αγοράζω, όπως είναι. Χουρακάν Λαμποργίνι που την οδηγάει ένας Άγιος Βασίλης. Τι πρωτότυπο, ο πρώτος σκουπιδιάρης που θα βρω θα πάρει αυτή τη Λαμποργίνι. Καλησπέρα κύριε Hitman, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα, πες μου. Είχα πρόβλημα με την οικογένειά μου, έπρεπε να ταΐσω τα παιδιά μου. Πήγα, ναι. Έκλεψα ένα σούπερ μάρκετ και δεν έκλεψα ούτε καν λεφτά, κύριε Hitman. Έκλεψα μερικά φαγητά, με πιάσανε και με κόψανε ό,τι προστήματα μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Hitman. Αυτή η αστυνομική άλλο μπορώ να κάνω εγώ. Εγώ να έρθω να σας καθαρίσω το σπίτι, να σας καθαρίσω ελικόπτερα. Τέτοια, ό,τι έχετε να σας κάνω. Όχι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ξέρεις ποιος μπάτσος το έκανε και πόσα Δεν ξέρω ονόματα, δεν μου λέγανε. Με φέρθηκαν σαν σκουπίδι. 50.000 ευρώ με χρέωσαν και μπήκα στην τράπεζα, μπήκα μείον. Τα πήρα από την τράπεζα για να σου τα δώσω. Τα παιδιά μου προσπαθώ να τα ταΐσω μέσα στα χιόνια, τέτοια. Δουλειές δεν υπάρχουν, κύριε Hitman. Καταρχήν θα δώσω ένα μάθημα σε αυτούς τους μπάτσους που σου κάνει τέτοιο κακό. Πόσα σου φάγανε, θα στα δώσω εγώ. 50.000 θα μου τα δώσετε, θα τα δώσω κατευθείαν στην τράπεζα, κύριε Hitman. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Hitman. Τίποτα και ό,τι χρειαστεί.
φίλε, πάρε με τηλέφωνο, εντάξει. Μάλιστα, κύριε Χίπα, μάλιστα. Θα του αναλάβω εγώ τώρα. 50 μου ζήτησε, 150 χιλιάρικα θα του δώσω. Το πλάνο μου ήταν να πάω να δώσω αυτή τη Lamborghini Huracán σε ένα σκουπιδιάρι. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Θα πρέπει να αναλάβω του μπάτσου. Θα γράψω καταρχήν. Ώρα να πάρετε το μάθη. Ενημέρωσα όπως ενημέρωσα, τους βλέπω να κάθονται ακίνητοι. Απλά αυτός κάθεται πίσω από το κλαδί τώρα. Α, εδώ έχω καθαρό στόχο. Πρέπει κουνιέται λίγο. Μπαπ. Down. Down. Δύο χέντες, τις μοιράζουμε. Είχαμε, πάμε σε επόμενο. Θα σας καθαρίσω όλους σήμερα. Όλους. Βοήθησε με. Τι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, θέλω μια βοήθεια. Τι βοήθεια. Η μηχανή μου εκεί πέρα έχει κολλήσει και δεν μπορώ να την πάρω. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Πόσο καλώς. Έκανε η μηχανή σου, πόσο έκανε. Πόσο έκανε, ναι. 50 κάπα. Ωραία, θα σου δώσω 50 κάπα να πας να πάρεις άλλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άγιε Βασίλη, το καλύτερο που υπάρχει. Οχ, να την κολομπάτσε. Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και σε σένα. Καλά Χριστούγεννα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τη Huracán σε έναν που θα περάσει. Πω, δείτε πόσο κόσμο έχει τώρα αυτό, δεν ξέρω αν είναι επίτηδες. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου τόσους πολλούς ξυλοκόπτες. Πες να το κάνουν επίτηδες, ρε μάγκες. Ποιος θέλει φόρτα από όλους σας. Να πω ένα τραγουδάκι. Χω, χω, χω. Ποιος θέλει. Άγιο Βασίλη, πάει Βασίλη. Καλησπέρα, Άγιο Βασίλη, καλησπέρα. Ελάτε όλα τα παιδιά εδώ. Να σας δώσει ο Άγιος Βασίλης δώρο. Ο Βασίλης μας. Λοιπόν, ήσυχα, ήσυχα, γιατί τα κακά παιδιά δεν θα πάρουν δώρο. Να σηκώσει τα χέρια όποιος πιστεύει στον Άγιο Βασίλη. Χαίρομαι που όλοι πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη, γιατί υπάρχει. Από μικρός πίστευα. Ακριβώς μπροστά σας. Κύριε, παρακαλώ, θέλω να δω μια σειρά και ένας-ένας θα παίρνει μερικά λεφτά. Δεν θα σου δώσω πάρα πολλά. Κάντε μια σειρά μπροστά μου, κανονική, ευθεία σειρά. Λοιπόν. Θα πάρεις 20 χιλιάρικα. Χαίρονται όλοι, χαίρονται όλοι. Καλά, αυτοί να ξέρετε ήρθαν επειδή έμαθαν ότι είναι ο Άγιος Βασίλης στην πόλη. Φωνάζει στον επόμενο. Επόμενος. Μπορεί να μας ληστέψουν. Επόμενος. Δεν σας ληστεύει κανένας, είναι ο Άγιος Βασίλης εδώ. Επόμενος. Επόμενος. Καλά, Επόμενος. Πόπο, πάμε για την νύχτωση. Επόμενος. Τα λέμε, πολύ. Παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, φέτος τα Χριστούγεννα θα ήθελα ένα χρηματικό ποσό στάθμη 73. Δύσκολες μέρες. Άντε να του στείλουμε για αυτόν. Χω, χω, χω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Τρεις στις τρεις, έτσι. Γιατί δεν κυκλοφορείς με τον Μπουκάτι και κυκλοφορείς με αυτό. Τώρα το βάλα τον Μπουκάτι μέσα γιατί το τσάκισα τρεις φορές και το έβγαλα τώρα έτσι μια βολτούλα γι' αυτό. Λοιπόν, εσείς κύριε, τι θα θέλατε. Πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, έχω στείλει και γράμμα. Ό,τι λαχταρά δεν έχω κάποιο ευχαριστώ. Για έλα μαζί μας. Κλείστε να σε ερματώσω. Γιατί είσαι αστυνομικός. Ο Οικονομόπουλος, ρε. Αστυνομικός έγινες, ρε Οικονομόπουλε. Για τα φράγκια έχω μάσει μερικά. Κοίταξε, δεις, έχω θέμα με τους αστυνομικούς, αλλά όχι μόλις μην είμαι και... Εσύ είσαι σωστός. Τι θέλεις από τον Άγιο Βασίλη. Λεφτά, πιστεύω, για να μπορέσω να καλύψω κάποιες ανάγκες που καταλαβαίνω. Λοιπόν, πώς θα το δώσω. Αυτός, παιδιά, παίζει να είναι ο μόνος καλός αστυνομικός. Οπότε, επειδή τα αξίζει πραγματικά, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, πάρε αυτά τα 100.000 και σε καλό δρόμο. Και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά σου όπως την κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν έχω κάνει ακόμα δώρο το πιο βασικό το αμάξι. Θέλω να βρω κάποιο σκουπιδιάρι που όντως δουλεύει και όχι απλά κάθετο σκουπιδιάρικο. Φίλε, εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά εκεί. Όχι, έχουμε καλέσει η Βερνίτ και δεν είχε έρθει ακόμα κανείς. Για κάτι, θα τα αναλάβω εγώ, θα καθαρίσω την περιοχή. Ουφ, σαν καινούρια. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε μερικά χρήματα όσα μπορείτε. Πριν δεν σου δώσα, ρε φίλε. Εμένα μου δώσατε λεφτά. Εγώ κύριε τώρα μπήκα γιατί έμαθα από νέα ότι βγήκατε στην πόλη. Ένα πράγμα μισό. Τους ψεύτες. Να σας κάνω μια μη. Τώρα στα γόνατα. Στα γόνατα. Όπως έχω ξαναπεί, μην ξεχνάς ποιος είμαι από πίσω. Είμαι ο Hitman, δεν είμαι απλά Άγιος Βασίλης. Είμαι σας παρακαλώ. Είμαι σκοτωστός, σας παρακαλώ. Γιατί να σε συγχωρεί. Είπες ψέματα, αυτό απάντησέ μου. Ναι ή όχι, είπες ψέματα. Ναι, είπα συγγνώμη, είμαι φτωχός γι' αυτό. Σου έχω πει, τα ψέματα δεν μ' αρέσουν. Και όπως έχω ξαναπεί. Είμαι σκοτωστός, σας παρακαλώ. Ο Θεός συγχωρεί, ο Hitman ποτέ. Ναι, σας παρακαλώ. Να μάθεις να μιλές ψέματα. Πού! Θα πάω, θα κολοφτιάξω αυτό το αμάξι και θα του πω του μηχανικού στο τέλος κράτα το. Για να δούμε την αντίδρασή του. Καλησπέρα, Άγιε Βασίλη. Merry Christmas. Άγιε Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, Άγιε Βασίλη. Λοιπόν, θέλω ένας κύριος μηχανικός να με φτιάξει λίγο. Οχ, Μανώλης. Πού είσαι, ρε Μανώλη. Ο αυτούς εδώ, ποιο να επιλέξω, ρε Μανώλη, από τους τρεις. Αυτός που δουλεύει περισσότερα από όλους εδώ. Θα πας εδώ στο μαλλιά, αυτό είναι εδώ πέρα. Μαλλιά. Παλιά. Ωραία. Έλα μαζί μου, μαλλιά. Αν είχες εσύ αυτό το αμάξι, τι χρώμα θα τα έβαφες. Θα βρω με κόκκινη για να ταιριάζει με τη θέση, με το κάθισμα και τα ρούχα σας. Τέλεια, ωραία. Πάμε. Βάψτε το.
κόκκινο με άσπρο. Ό,τι χρώμα θέλει pop, που εργαλείο. Καλά, το κάνει τέλειο και θα το δώσω. Μηχανικέ, πόσο είναι να σε πληρώσω? Και δώρα από μένα. Ωραία. Και εμένα δώρα από μένα το αμάξι όλο δικό σου. Αυτό το αμάξι που βλέπεις εδώ δικό πολύ. Σου δώρο. Δεν ήταν ανάγκη. Υπογράφεις εκεί και το αμάξι αυτό Βασίλη. Είναι δικό σου. Μπράβο ρε Βασίλη, κάνεις τα παιδιά χαρούμενα. Ευχαριστώ παιδιά. Μπράβο και Βασίλη. Αυτή εδώ είναι η δουλειά μου. Δώσαμε και το αμάξι στο μηχανικό. Τα πάθε λίγο όλα κι αυτός. Αυτή τη βδομάδα που έρχονται live stream, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, θα είμαι ντυμένος Άγιος Βασίλης. Οπότε πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή αν είστε καινούργοι. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.